γερμανική εταιρεία διαστήματος για την αποστολή. Ουσιαστικά κατασκευάσαμε ένα τρυπάνι το οποίο θα τρυπήσει το έδαφος του Άρη. Θα φτάσει σε βάθος περίπου 5 μέτρων για να μετρήσει τη θερμοκρασία του εσωτερικού του πλανήτη. Το Insight, με αποστολή να εξετάσει το υπέδαφος και τους σεισμούς στον πλανήτη Άρη, έφτασε στον κόκκινο πλανήτη το βράδυ της Δευτέρας. Ο 33χρονος Έλληνας μηχανικός έζησε τα αγωνιώδη τελευταία λεπτά πριν την προσεδάφιση μαζί με τους συναδέλφους του στην αεροπορική βάση Vandenberg της NASA στο Λος Άντζελες. Η στιγμή που το ρομποτικό γεωλογικό εργαστήριο αναπτύχθηκε επιτυχώς στην επιφάνεια του Άρη ήταν μοναδική. Σίγουρα υπάρχει το στοιχείο της χαράς, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι μοναδικό, ουσιαστικά κάτι το οποίο έχεις κατασκευάσει, πιάσει με τα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή ακουμπάει έναν άλλο πλανήτη. Βρίσκεται εκατομμύρια μίλια μακριά και ακουμπάει κάποιον άλλο πλανήτη. Οπότε υπήρχε χαρά, συγκίνηση, πολλής υδρώτας ακριβώς πριν το touchdown. Ήταν πραγματικά μοναδική εμπειρία. Ο Γιώργος Τσακυρίδης είναι υπερήφανος για τη συμμετοχή του στη μοναδική διαστημική αποστολή. Με την ομάδα του κατασκεύασαν το ειδικό τρυπάνι που θα χρησιμοποιήσει το Insight στο υπέδαφος του κόκκινου πλανήτη. Η συγκεκριμένη αποστολή είναι αρκετά σημαντική, καταρχάς γιατί είναι η πρώτη φορά που θα φτάσουμε σε τέτοιο μεγάλο βάθος στο εσωτερικό κάποιου πλανήτη που δεν είναι η Γη. Γνωρίζουμε ότι ο Άρης, ας πούμε, η δομή του εσωτερικού του πλανήτη είναι παρόμοια με αυτή της Γης. Και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να τρυπήσουμε τον πλανήτη είναι για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις ενδείξεις και ουσιαστικά να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πώς η εσωτερική θερμοκρασία του πλανήτη μεταβάλλεται. Η ένατη μη επανδρομένη αποστολή της NASA στον Άρη, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή ενός Έλληνα επιστήμονα, είναι μέρος του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος που θέλει μια μέρα να δει ανθρώπους να περπατούν στον κόκκινο πλανήτη. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι στο κοντινό μέλλον δεν θα έχουμε ανθρώπους στον Άρη, κυρίως γιατί έχουμε θέματα ηθικής, αν στείλουμε κάποιον άνθρωπο και δεν θα μπορέσει να επιστρέψει με τα μέσα που έχουμε τώρα. Αλλά ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, θα έχουμε επανδρομένες αποστολές.